Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το δελτίο ειδήσεων του Omnia TV στις 2. Επίθεση των ΜΑΤ στην προγραμματισμένη συγκέντρωση του κινήματο Δεν Πληρώνω, εχθέ, αργά το απόγευμα, στο Σύνταγμα, όταν οι 300 περίπου συγκεντρωμένοι επιχείρησαν να κλείσουν τηλεοφόρο Αμαλία. Οι δυνάμει καταστολή του απόθησαν βία με αποτέλεσμα ένα διαδηλωτή να τραυματιστεί και να διακομιστεί με κάβη στο νοσοκομείο. Όλο ένα και συχνότερο γίνεται το φαινόμενο επιθέσεων μελών τη ακροδεξιά παράταξη Χρυσή Αυγή εναντίον πολιτών. Σε πολλέ περιπτώσει, μάλιστα, οι εν λόγω επιθέσει βιντεοσκοπούνται και δημοσιεύονται από τα ίδια τα μέλη τη Χρυσή Αυγή στο διαδίκτυο. Ενδεικτικό είναι πω το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν δημοσιευθεί τέσσερα τουλάχιστον βίντεο ομών επιθέσεων ενό γνωστού μέλους τη Χρυσή Αυγή με τα αρχικά ή τα ποι, που πιθανόν να μην αντιστοιχούν στο πραγματικό του όνομα. Δεν διστάζει μάλιστα σε ένα καταγεγραμμένο περιστατικό να πετάξει έναν άνθρωπο σε κάδο σκουπιδιών ενώ σε άλλο να βρέξει και να χτυπήσει έναν άνθρωπο που κάθεται αμέριμνα σε ένα πεζούλι. Δολοφονική επίθεση κατά καταλεψιών φοιτετών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Στις 19 Ιανουαρίου του 2011 περίπου στις 4 τα ξημερώματα μία ομάδα 35 με 40 κρανοφόρων οπλισμένων με αλυσίδες, ρόπαλα, πέτρες και άλλα αντικείμενα εξαπέλυσε μια δολοφονική επίθεση κατά των φοιτητών της σχολής Μηχανικών Μεταλλίων Μεταλλουργών οι οποίοι περιφρορούσαν το υποκατάληψη κτίριο της σχολής στην Πολυτεχνιούπολη Ζωγράφου. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό αρκετών φοιτητών που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο χώρο, εκ των οποίων τέσσερις μεταφέρθηκαν για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Η σύγκλιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου συζήτησε το θέμα και καταδίκασε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο αυτή τη δολοφονική επίθεση και επιβεβαίωσε τη στήριξή της στους ειρηνικούς συλλογικούς αγώνες των φοιτητών για ένα καλύτερο δημόσιο και δημοκρατικό πανεπιστήμιο. Επεσήμανε δε ότι για τη σημερινή κατάσταση στα πανεπιστήμια η ευθύνη βρίσκεται στην ψήφιση ενό νόμου ο οποίο βρίσκει αντίθετη την πανεπιστημιακή κοινότητα όπω αυτή έχει εκφραστεί μέσα από τι αποφάσει των συγκλήτων και άλλων συλλογικών οργάνων και τη Συνόδου των Πριτάνεων. Πάμε τώρα στα διεθνή. Αγανακτισμένη στη Wall Street. Η μέρα τη οργή ονόμασαν οι Αμερικανοί γανακτισμένοι τη χθεσινή ημέρα. Χιλιάδε πολίτε συγκεντρώθηκαν έξω από την Τράπεζα τη Αμερική, διαμαρτυρώμενοι κατά του καπιταλιστικού συστήματο και του διεφθαρμένου Αμερικανικού κράτου. Οι αγανακτισμένοι Νεοϊορκέζοι ακολούθησαν το ευρωπαϊκό μοντέλο, σχημάτισαν κύκλο ξεκινώντα την πρώτη του συνέλευση και δημιουργώντα στη συνέχεια ομάδε εργασία. Η συνέλευση εξέφρασε την αλληλεγγύη τη στου Ισπανού και του Έλληνε. Οι συγκεντρωμένοι στόχευαν στην κατάληψη της Wall Street, ξεκινώντας ήδη να κατασκηνώνουν. Από την επίσημη ιστοσελίδα η το σελίδα τους, Occupy Wall Street Organization, απευθύνουν κάλεσμα στους συμπολίτες τους να προσέλθουν την Κυριακή και Δευτέρα και να νοθούν μαζί τους κατασκηνώνοντας έξω από τον ναό της διαφοράς, όπως αποκαλούν την Αμερικανική Τράπεζα. Δεν μπορεί το 1% του πληθυσμού να ζει σε βάρος του 99% προσθέτουν. Αμερικανικά μέσα κάνουν λόγο για εννέα συλλήψεις διαδηλωτών, χωρίς όμως περισσότερες πληροφορίες. Έχασε η Μέρκελ τι περιφερειακέ εκλογέ του Βερολίνου. Ήτα υπέστη το κόμμα των Χριστιανών Δημοκρατών τη καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ στι σημερινέ περιφερειακέ εκλογέ στο κρατήδιο του Βερολίνου. Σύμφωνα με το exit poll του τηλεοπτικού διαδικτύου ARD, τι εκλογέ τι κερδίζουν άνετα οι σοσιαλδημοκράτε. Το CDU κερδίζει 23,5% επιτυχάνοντας μικρή άνοδο σε σχέση με το 21,3% του 2006. Οι πράσινοι κέρδισαν 18% έναντι 13,1% το 2006 και το κόμμα αριστερά έπεσε στο 11,5% από το 13,4%. Το κόμμα των πειρατών έκανε την έκπληξη, κερδίζοντας το 8,5% των ψήφων. Αντίθετα, οι σύμμαχοι τη Μέρκελ στην κυβέρνηση, οι φιλελεύθεροι, δεν κατάφεραν να περάσουν το όριο του 5% για πέμπτη φορά στι 7 εκλογικέ αναμετρήσει που έχουν γίνει φέτο. Στο Βερολίνο έπεσαν στο 2% από το 7,6% το 2006. Αυτό ήταν το δελτίο ειδήσεων του Omnia TV στι 2. Στι 3 το μεσημέρι στην παρέα σα θα είναι ο Χρήστο Άλμ σε έκτακτη εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μα παρακολουθήσατε. Καλό σα μεσημέρι.